Καλημέρα, τι κάνετε. Θα μας πείτε λίγο πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε. Τίποτα. Τόσο άσχημα που δεν χρειάζεται να τα πούμε. Να με θυμηθούμε και κλαίμε. Δεν χρειάζεται. Και τι κάνουμε. Χαίσουμε, θέλουν όλοι. Θα τους χαίσει, τι άλλα. Το 80% του κόσμου... Επανάσταση και... θέλει, να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να του... Δηλαδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, δεν πάει άλλο. Και κάποια στιγμή πιστεύω ότι ο λαός, ο κόσμος θα πάρει την κατάσταση στα χέρια. Θα την πάρει. Θα διεκδικεί σύνταγμα. Σύνταγμα. Το 2010. Σύνταγμα καινούριο. Είμαι κάτοικος της περιοχής εδώ τώρα βασικά. Ένα λόγος παραπάνω. Υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή όσον αφορά την εγκληματικότητα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση από πλευράς διοίκησης αστυνομίας να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Αυτό φαίνεται καθημερινά δηλαδή. Και αντιθέτως βλέπουμε κατασταλτικά μέτρα και αστυνόμευση των πολιτών και όχι το κυνήγημα του οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή, παρατηρείται το φαινόμενο σε πορείες ή σε διαδηλώσεις. Και δεν μιλάω για τους θερμοαίμους που κάνουν υπερβολικές εκδηλώσεις. Είδαμε τρεις άνθρωποι συνάδελφοι που μας καήκανε. Μιλάμε για απλούς διαδηλώτες να συλλαμβάνονται άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν χρωστάνε πουθενά, δεν έχουν κάνει τίποτα και αυτοί οι οποίοι εγκληματούν καθημερινά και κάνουν ποινικά αδικήματα να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δηλαδή το κέντρο αυτή τη στιγμή της Αθήνας βρίσκεται στο έλεος συμμοριών. Δεν σε κόβω, να σου πω κάτι. Αν αξίζουν αυτοί να τους θεωρόμαστε χυδαία, χυδαία. Και δεν χαριζόμαστε κανέναν, είτε είναι δεξιός, είτε είναι πασό. Κάποιος ευθύνεται για αυτό το χάλι που περνάμε. Και αυτός ο κάποιος πρέπει και να έχει όνομα και να τον ονοματίσει και εσύ, ο κόσμος εδώ, η πλατεία Βικτωρίας. Είναι οι πασοκατζίδες. Έτσι. Αυτοί οι χολεριασμένοι, γιατί είναι χολεριασμένοι να πούμε. Λοιπόν, δεν είναι άλλο να κατήσω να πάρω στην εξουσία. Ένα και ένα κάνω δύο. Πρακτικά τι κάνουμε. Εμείς. Ο κόσμος, ο απλός πολίτης. Ο κόσμος, ας ξεσηκωθεί ο κόσμος να πηγαίνει να πούμε σε διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και να διαμαρτύρεται και μόνο έτσι θα βγει κάποια άκρη. Εδώ είσαι κάτοικος της περιοχής Πλατεία Βικτωρίας. Εδώ απέναντι μέρος στην Αγία Μελετίου. Εδώ Πλατεία Βικτωρίας πώς έχει μεταμορφωθεί. Α, εδώ είναι τα χάλια. Οι μαύροι. Αυτό είναι το χάλιο. Οι μαύροι δεν είναι θέμα ανθρώπων εδώ. Οι μετακαλέστε που λένε μετανάστες. Δεν μιλάμε για Αλβανούς, Ρώσους. Οι μαύροι. Καταστροφή, κατουράλε μέσα. Έρχεται η αστυνομία και κάθε μέχρι 7.30 καθαρίζει. Μετά τις 7.30 φεύγει η αστυνομία, έρχονται αυτοί. Προχθές τον υπάλληλο του Δήμου του σκίσανε για να του πάρει την αλυσίδα. Εχθές ένα σούπερ μάρκετ μικρό. Η γυναίκα πέθανε ο άντρας και η γυναίκα έχει μια σημαία. Και πήγαν και τις λένε εδώ είναι Πακιστάν, βγάλει τη σημαία. Σε τέτοια πράγματα κατουράνε συνέχεια και άμα πασχέδι το μικρό στενό που πουλάγε 500 τυρόπιτες την ημέρα δεν πουλάει 10. Δεν περνάει κανείς, δεν μπαίνει κανείς. Το νοτέ δεν πάει κανείς να πληρώσει. Πάνε όλοι στο Γερμανό και στο... Ξαπλώνουν όλα τα πανιά, τα βρωμόπανά τους απ' έξω και με την πραγματιά τους να πούμε και δεν πάει να περάσει άνθρωπος. Πηγαίνετε απέναντι από την... Το ΝΟΤΕ είναι Πειραιώς τράπεζα. Εργάζονται με κατεβασμένα ρόλα όπως ήταν στο Λίβανο προς 40 ετίες. Δίπλα ιστάνει το παλαιότερο. Πώς βλέπετε να αλλάζει, πώς βλέπετε να αλλάζει αυτή η κατάσταση όμως από το να την περιγράφουμε, είναι η διαπίστωση το τι υπάρχει, πώς θα αλλάζει αυτό. Με ματοεξία το πάνε, τι να σου πω, όταν βλέπεις ότι δεν δουλεύει τουρισμός λένε, τι αποζητώ, δεν βλέπεις από τα 90 βαπόρια κουνηθήκαν 10 χθες και δεν επεμβαίνει κανένα και εδώ όταν επεμβαίνει η αστυνομία δεν παίρνει το μέρος των Ελλήνων, παίρνει τον μεταναστό αυτό τον μαύρο που είναι όλοι με ναρκωτικά. Η Μαύρο Ματέων, ένας μικρός δρόμος, πολύ ήσυχος, θα δείτε 12 η ώρα το πρωί γεμάτο μαύροι, περιμένουν να βγουν τα παιδιά από το Πανελλήνιο για τους δώσουν ναρκωτικά. Και κατουράνε όλοι αυτοί στο πάρκο. Όσο πάνε και δυσκολεύουν περισσότερο και τον καφέ με πολύ περιορισμό. Εδώ η πλατεία Βικτωρίας χειροτερεύει, έχει χάσει την έγκλη αυτή που είχε, έχει γίνει άντρο εγκληματικότητας. Σίγουρα κοντεύει, δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι πολύ λίγος ο καιρός που θα φτάσει. Πραγματικά. Τι ώρα σταματάει η ζωή στην πόλη, εδώ στην πλατεία? Μετά τις 9 η ώρα νεκρώνει και η πλατεία γεμίζει από ξένους. Τίποτα άλλο. Νεκρώνουν τα μαγαζιά τελείως, δεν έχουν καθόλου δουλειά γιατί φοβόνται και γεμίζει ξένους. Εμπόριο ναρκωτικών έχουμε εδώ. Μπορώ να πω αρκετό. Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι η ύφεση είναι για λίγα χρόνια μέχρι να ξανααναπτερωθούμε και ότι σε 5-10 χρόνια θα ξαναμπούν όλα σε μία σειρά. Είναι πιστευτά.
Να μιλήσουμε σοβαρά ή αστεία, τι λέτε. Σοβαρά. Εξαρτάται από τη διανοητική ικανότητα του καθενός. Τώρα, άλλοι τα πιστεύουν, άλλοι όχι. Συνήθως τα πιστεύουν, δυστυχώς, ο πολιτικός κόσμος έχει γίνει... Έχει απαξιωθεί. Σε πλήρη απαξίωση. Δυστυχώς. Ανεξαρτήτως από χρώσεων κομματικών. Και τι κάνουμε όμως. Η δημοκρατία μας ορίζει την κάλπη. Μόνο μέσω κάλπης μπορούμε να ανατρέψουμε πράγματα. Νομίζω πως είμαι ο σοφότερος που θα λύσω τα προβλήματα της Ελλάδας. Δυστυχώς. Νομίζουμε όλοι ότι μπορούμε να κάνουμε πρωθυπουργό και θα σου πω εγώ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Θα το γράψεις αυτό. Βεβαίως. Ό,τι πεις. Δεν θα κοπεί ούτε λέξη. Λοιπόν, επί κυβερνήσεως Πασόκ, ο πατέρας του πρωθυπουργού μας κατέστρεψε τον ΝΑΤ της κυβερνήσεως. Και αυτός μας έκοψε και την άδεια που δικαιούμαστε τώρα. Θα μας κόψει και το 13ο και το 14ο. Τι άλλο να σου πω. Πού βαδίζουμε. Με πλήρη διάλυση. Δεν υπάρχει έλλειος για τίποτα. Τι κάνουμε. Κάνουμε. Από το να το διαπιστώνουμε μόνο πρακτικά τι κάνουμε. Κάνουμε. Αυτοί προσπαθούν να επιβάλλουν ένα καινούριο νεοφιδαρχισμό στην Ελλάδα. Λοιπόν... Πάνω σε αυτή τη φοβία και τη τρομοκρατία που επιβάλλουν, ο λαός πρέπει να επιβάλλει και αυτά. Τρομοκρατία και ο λαός. Ροβεσπέρος. Αυτά που λέει η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ότι σε λίγα χρόνια θα περάσει η κρίση και θα ορθοποδήσουμε, είναι πιστευτά. Όχι, όλα ψέματα. Κανένας δεν τους πιστεύει. Ό,τι κάνουν, τα κάνουν για να δώσουν λεφτά στις τράπεζες. Θεωρείς ότι οι τράπεζες κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να ανοίγουν τα θησαυροφυλάκια και να δώσουν τα λεφτά που έχουν πάρει από τον κόσμο? Όχι μόνο από τον κόσμο. Και αυτά τα λεφτά, εσείς έχετε την εντύπωση, τα λεφτά που δίνει το Διεθνές Ταμείο ή οι τράπεζες του εξωτερικού πάνε στον κόσμο. Στις τράπεζες πάνε. Αυτή η συμπυγνία με τα ομόλογα μεταξύ τραπεζών και κράτους, ό,τι γίνεται για να πάρουν τα λεφτά τους οι τραπεζίτες. Φοβάστε κοινωνική έκρηξη Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν κόσμο στους δρόμους. Περίπτωση. Δεν υπάρχει. Θα γίνει ή να μην γίνει. Θα γίνει εξέγηση. Κάνουμε αγώνα να επιζήσουμε, να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Μεγάλον αγώνα κάνουμε. Εδώ πλατεία Βικτωρίας τώρα που βρισκόμαστε. Η Βικτωρία είναι υποβαθμισμένη όσο ποτέ άλλοτε. Κάποτε ήταν αριστοκράτησα της Αθήνας. Ευθύνες πού υπάρχουν? Κοιτάξτε να δεις. Ψηφίσαμε για καλυτέρευση, αλλά δυστυχώς μαύρα και άραχνα. Δηλαδή τώρα μου λες κάτι που πρέπει να πάμε να αυτοκτονήσουμε όλοι. Αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός ότι σε 5-6 χρόνια θα περάσουμε αυτό το σκόπελο, δεν γίνονται πιστευτά. Εγώ που έχω 50 χρόνια στην Ομόνια και έχω και 2 μαγαζιά και είμαι στα πρόθυρα κλεισίματος, το λέω καθαρά και εξάστερα, είναι ό,τι χειρότερο έγινε ποτέ άλλοτε. Ό,τι χειρότερο. Κάθε μέρα βουλιάζουμε. Κάθε μέρα βουλιάζουμε. Δεν βλέπω καλυτέρευση. Το βράδυ είναι γεμάτο. 7,5 ώρα, 8 είναι γεμάτο. Από τι είναι γεμάτο? Από ξένους. Γεμάτο. Γεμάτο. Βέβαια. Και τι κάνετε, κλείνουν τα μαγαζιές, Βέβαια. Κλείνουν άσε που πίνουν όλη την ημέρα, να πούμε, και είναι τα πράγματα δύσκολα. Εδώ φοβάστε εσείς που έχετε τα μαγαζιά? Όχι, εγώ δεν φοβάμαι, γιατί τις πιο πολλές φορές τα ρευρίζουμε με αυτούς. Δηλαδή, με γνωρίζουν και έρχονται και μου μιλάνε, ξέρω εγώ τι, και δεν είμαι εγώ επικίνδυνος εδώ, γιατί τους φέρνουμε ωραία και δεν. Ναι, αλλά αυτό τώρα να νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις σύμμαχο τους μετανάστες για να είσαι ελεύθερος μέσα στην πόλη σου, δεν είναι λίγο ταπεινωτικό? Καλά, βέβαια, όσο να είναι ταπεινωτικό είναι, πώς θα γίνει. Δεν νιώθεις ξένος μέσα στην πόλη σου, μέσα στην πλατεία σου? Βέβαια. Αφού περνάνε από εδώ 100 και οι 90 είναι ξένοι. Τα μαγαζιά έχουν δουλειά εδώ στην πλατεία? Τίποτα. Και εγώ να μου σκοπεύω να το κλείσω. Δεν έχει δουλειά καθόλου. Ενώ εδώ και 32 χρόνια που το έχω ανοίξει το μαγαζί και δουλειά. Τώρα όλες τις δουλειές έχουν πάρει ξένοι όλοι. Πώς βλέπεις να ανατρέπεται αυτή η κατάσταση, αν μπορεί να ανατραπεί? Δεν ανατρέπεται με τίποτα. Έτσι όπως έχει γίνει, όλοι μου οι πελάτες, εγώ έχω ένα βιβλίο τόσο με πελάτες και δεν με παίρνει ένας πελάτης τηλέφωνο. Ναι, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Έχουν φύγει, ο καλύτερος κόσμος έχει φύγει από εδώ. Ούτε κολονάκι ήταν, ούτε ποκίνο, ούτε τίποτα. Και το ωραιότερο μέρος ήταν. Πού δίνεις τις ευθύνες, σε ποιους αποδίδεις ευθύνες για αυτή την κατάσταση την τραγική που περνάει η Ελλάδα? Ποιους κουβαλήσαν εδώ πέρα? Ποιους κουβαλήσαν εδώ? Παυλόπουλος και η παρέα του. Όλοι. Πάλι. Όλοι. Τι να τους κάνεις? Και τι μπορεί να πεις? Και δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα. Και να μιλήσεις δεν μπορείς. Γιατί άμα μιλήσεις σε κανέναν άμεσα, θα έρθουν να σου πάρουν το μαγαζί και χιλιάδες πράγματα. Είναι επικίνδυνοι. Εγώ από ό,τι μιλάω στην περιοχή, δεν υπάρχει οικογένεια που ένας από τους δύο γονείς να μην είναι άνεργος. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τα μαγαζιά υπολειτουργούν. Πού βλέπεις να οδηγείται αυτό? Βλέπεις ο κόσμος να εναντιώνεται, να ξεσηκώνεται κάποια στιγμή?
Το φοβάσαι αυτό? Τι να σου πω, ο κόσμος νομίζω τον έχουν κοιμισμένο. Είναι κοιμισμένος? Έτσι νομίζω. Κοιτάει τα προβλήματά του και δεν ασχολείται. Το κοιμίζουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν του λένε την αλήθεια. Εξυπηρετούν συμφέροντα και αυτοί, και εμείς δηλαδή. Όπως θα λες είναι. Αλλά πόσο μπορείς να κοροϊδεύεις τον πολίτη πια? Δεν βλέπει, δεν βιώνει την πραγματικότητα, δεν βιώνει ότι τον κοροϊδεύουν όλοι. Ναι, δεν βλέπεις όμως γίνονται απεργίες και κατεβαίνουν στον δρόμο σε συλλαλητήρια 100 και 200 άτομα. Αυτό είναι σωστό που λες, ναι. Νομίζω ότι δεν πιστεύουν σε τίποτα πλέον ο κόσμος. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Κοιτάει ο καθένας πώς θα επιβιώσει.